εμπιστοσύνης. Δικαίωμά του να το κάνει. Όμως τα κολπάκια και οι μπλόφες είναι πια τόσο προβλέψιμα και προβλέψιμες που δεν μπορούν να ευνηδιάζουν κανένα. Άκουσα λοιπόν τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα να λέει ότι ακόμα και δυνάμεις που πρώτες πρότειναν δημοψήφισμα τώρα σιωπούν. Φαίνεται ότι δεν ενημερώθηκε καλά ο κ. Πρωθυπουργός, διότι ήταν διαρκώς και σε αεροπλάνα, σε ταξίδια. Όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς είπαμε ένα πράγμα. Εάν θέλετε δημοψήφισμα για τη Δανειακή Σύμβαση, ιδού η Ρόδος. Εάν θέλετε κάτω από το βάρος φυσικά της λαϊκής κινητοποίησης, της λαϊκής οργής, της αγανάκτησης που εκφράστηκε στις πλατείες, στους δρόμους, στην περήφανη στάση του λαού μας, την επέτειο του όχι που είπε ένα νέο όχι, στην εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και στη μετατροπή της χώρας σε μπανανία και σε προτεκτοράτο, τότε ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αλλά κ. Παπανδρέου, αυτή την ωραία ιδέα που όπως είπε ήταν ένα δημιουργικό σοκ, γι' αυτό το έκανε, για να κάνει ένα δημιουργικό σοκ στην ελληνική κοινωνία, στην ευρωπαϊκή κοινωνία, στις χρηματαγορές, στην παγκόσμια οικονομία. Πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου αυτό το σοκ. Την πήρε πίσω. Γιατί την πήρε πίσω? Γιατί την πήρε πίσω κ. Παπανδρέου αυτή την ιδέα? Επειδή η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαρκοζή με περισσή αυθάδια χθες βράδυ έδωσαν πρώτη συνέντευξη τύπου αντί του κυρίου Παπανδρέου και καθόρισαν και την ημερομηνία και το ερώτημα στο πιθανό δημοψήφισμα. Ποιοι είναι λοιπόν ο κύριος Σαρκοζή και η κυρία Μέρκελ? Είναι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό? Έχουμε εκλέξει πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου? Ή μήπως την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή και τον κύριο Ράιχενμπαχ? Είναι κυρίαρχος πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου και κυρίαρχη αυτή η κυβέρνηση ενός κυρίαρχου κράτους? Ναι. Τότε γιατί δεν θέτετε σε δημοψήφισμα το ερώτημα της Δανειακής Σύμβασης και κάνετε πίσω μόλις ο κύριος Σαρκοζή και η κυρία Μέρκελ σας βάζουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι? Ή μήπως τώρα θέλετε στα αλήθεια να πιστέψουμε ότι κάνετε πίσω επειδή συνένεσε ο κύριος Σαμαράς? Δηλαδή η συνένεση του κύριου Σαμαρά σημαίνει για σας και συνένεση του ελληνικού λαού? Τόσο βαθιά ανοιχτωμένοι είσαστε? Τόσο δεν έχετε καταλάβει τι έρχεται από την οργή του κόσμου? Τόσο δεν έχετε καταλάβει και αυτές τις μετρήσεις, τις δημοσκοπικές, που δείχνουν ότι Πασό και Νέα Δημοκρατία αθρηστικά δεν βγάζουν ποσοστά που παίρνουν αυτοδυναμία? Προχωρήστε λοιπόν στο δημοψήφισμα για την Δανειακή Σύμβαση. Να δείτε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το βήμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε για τζάμπα μάγκες. Οι τζάμπα μάγκες οι δικές σας όμως κοστίζουν στον ελληνικό λαό δισεκατομμύρια. Πόνο, αίμα, βάρη, σε χαράτσια, σε μείωση εισοδήματος. Αλλά έχω ένα ερώτημα το οποίο θέλω να το καταθέσω σε όσους, μόνο ο κ. Παπουτσής είναι στα κυβερνητικά έδρανα, δεν πειράζει, είναι ρητορικό, να το ακούσει ο ελληνικός λαός. Τώρα σας έπιασε ο πόνος για την Δανειακή Σύμβαση και κάνει τόσο μεγάλο ντόρο. Η προηγούμενη σύμβαση πού είναι? Πού είναι η προηγούμενη σύμβαση? Γιατί επί 1,5 και πλέον χρόνο την έχετε φέρει και την έχετε δημοσιεύσει στο επίσημο site της Βουλής από τον Ιούνιο του 10. Γιατί δεν την έχετε κυρώσει και τη νέα Δανειακή Σύμβαση ζητάτε και δημοψήφισμα, το κάνετε μέγα γεγονός?
είναι μέγα γεγονός. Η προηγούμενη πού είναι όμως? Δεν τη φέρατε για κύρωση στη Βουλή, παρά το γεγονός που σας θυμίζω, κάνατε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και δώσατε τη δυνατότητα στον κύριο Παπακοσταντίνου να υπογράφει χωρίς την ανάγκη κύρωσης συμβάσεων από τη Βουλή, μονάχα με τη δική του υπογραφή και με απλή ενημέρωση. Αλλά για κακή σας τύχη, επειδή το κοινοβουλευτικό αυτό πραξικόπημα το κάνατε 2 μέρες μετά την ψήφιση του μνημονίου, το ΦΕΚ εκδόθηκε στις 11 του Μάη. Ενώ νόμος του κράτους, η δανειακή διευκόλυνση με τις 15 χώρες, στις 16 της Ευρωζώνης έγινε στις 8 του Μάη και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 10 του Μάη. Άρα δεν καλύπτεστε νομικά. Και καθυστερείτε 1,5 χρόνο την πρώτη δανειακή σύμβαση για τον απλούστατο λόγο ότι κατανοείτε ότι στερείται προφανώς συνταγματικότητας και εμπεριέχει διατάξεις περί παρέτησης της χώρας μας από την ασυλία λόγω κυριαρχίας. Και προφανώς δεν θα μπορούσατε να την περάσετε με 151 βουλευτές. Χωρίς τη συνενοχή και τη συνευθύνη του κυρίου Σαμαρά. Μια σύμβαση βάσει της οποίας στην ουσία καταλύεται η ίδια η υπόσταση της ελληνικής πολιτείας. Τώρα όμως που βλέπετε να τελειώνει η κλεψίδρα των ημερών σας στα κυβερνητικά έδρανα, ανησυχείτε. Μην έρθει κάποια στιγμή που θα σας ζητήσουν τον λογαριασμό ευθυνών για την πτώχευση και την εξαθλίωση της χώρας. Και τι ζητάτε? Ζητάτε συνευθύνη από τον κύριο Σαμαρά. Και ο κύριος Σαμαράς, για να λέμε καθαρές κουβέντες, προκειμένου να γίνει ο νέος εκλεκτός της Τρόικας και του μηδιακού συστήματος, του μηδιακού κατεστημένου στη χώρα, φαίνεται να σας τη δίνει αυτή τη συνευθύνη. Άλλο που παίρνει τους βουλευτές του και φεύγει. Φαίνεται να σας τη δίνει αυτή τη συνευθύνη. Αποδέχεται, λέει, να ψηφίσει και μάλιστα πριν από τις εκλογές αυτό που ο ίδιος εδώ και καιρό κατήγγειλε. Δηλαδή τη δανειακή σύμβαση εκχώρησης της εθνικής μας κυριαρχίας. Και είπε σήμερα εδώ ότι από τις 27 Οκτώβρη, λέει, το έχει πει αυτό. Το ακούσατε εσείς και εγώ δεν το άκουσα, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Διάβασα και ξαναδιάβασα την τοποθέτηση του κύριου Σαμαρά μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις 26 Οκτώβρη και αυτό δεν το κατάλαβα. Και μάλιστα είπε ο κύριος Σαμαράς ότι δεν θέλει η συγκυβέρνηση αλλά κυβέρνηση περιορισμένου σκοπού από μη πολιτικά στελέχη. Δηλαδή τι εννοεί ο κύριος Σαμαράς? Ότι επειδή δεν θα έχει πολιτικά στελέχη αυτή η κυβέρνηση και πολιτικό στέλεχος επικεφαλής, δεν θα είναι πολιτική αυτή η κυβέρνηση ή πολιτικός ο σκοπός της και ο στόχος της? Δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθεί να ψηφίσει τη δανειακή σύμβαση, αυτό το οποίο ξορκίζαμε από κοινού με τον κύριο Σαμαρά, εμείς συνεχίζουμε να το ξορκίζουμε, η οποία θα κληθεί να ψηφίσει προϋπολογισμό, η οποία θα κληθεί να υλοποιήσει τα απομεινάρια του μεσοπροθέσμου και του εφαρμοστικού, να υλοποιήσει το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες, τα χαράτσια. Μια κυβέρνηση που θα κληθεί να δώσει εντολή να κόψουν το ρεύμα από τα φτωχά νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσουν τα χαράτσια. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα είναι πολιτική κυβέρνηση? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταματήστε να παίζετε θέατρο στις πλάτες του ελληνικού λαού. Σταματήστε να παίζετε τις κουμπάρες. Αφήστε το θέατρο και αν θέλετε να τα βρείτε, με γεια σας, με χαρά σας, καθίστε επίσημα και με διαφάνεια να τα βρείτε. Εμείς δεν πρόκειται να σας κάνουμε τη χάρη, αλλά όχι να παίζετε θέατρο στις πλάτες του ελληνικού λαού και υπό τις εντολές της Τρόικα και της εγχώριας διαπλοκής βεβαίως να στείνετε όλο αυτό το παρασκηνιακό παιχνίδι διεργασιών και διαβουλεύσεων με μοναδικό στόχο να φημωθεί ο λαός. Να μην κληθεί ο λαός να πει την ετοιμιγορία του για την εφαρμοζόμενη πολιτική. Διότι η δανειακή σύμβαση που θα ψηφίσετε από κοινού, πέραν της εκχώρησης
κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα επιφέρει χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Θα επιφέρει νέες μειώσεις στο εισόδημα. Θα επιφέρει χαράτσια και νέα βάρη στους αδύναμους. Γιατί δεν λέτε λοιπόν την αλήθεια? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κόμμα του Μνημονίου από ό,τι φαίνεται διευρύνεται, όμως ο λαός έχει καταλάβει το παιχνίδι που παίζεται. Και ελπίζω να το καταλάβει και ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Παπανδρέου, οι οποίοι κόπτονται τώρα για την πορεία της χώρας στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Εγώ θα σας το πω όσο πιο απλά μπορώ για να το καταλάβετε. Η μόνη απειλή για την πορεία της χώρας μας στην Ευρωζώνη, αλλά και για την ίδια την Ευρωζώνη που κινδυνεύει με διάλυση, είναι τα μνημόνια, οι δανειακές συμβάσεις και οι πολιτικές που αποφασίζονται στις συνόδους κορυφής και που εσείς εδώ έρχεστε και εφαρμόζετε. Οι πολιτικές της λιτότητας. Η δογματική προσήλωση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτό θα διαλύσει το ευρώ. Αυτό θα διαλύσει την Ευρωζώνη. Με μαθηματική ακρίβεια. Είναι ο δικός χάρτης για την έξοδο της χώρας μας από το ευρώ αυτή η πολιτική. Το ναι στη δανειακή σύμβαση αργά ή γρήγορα θα οδηγεί στη διάλυση της Ευρωζώνης. Και πείτε μου και κάτι ακόμα. Διαρκώς μας λέτε ότι κινδυνεύει η έκτη δόση. Κινδυνεύει από δημοψήφισμα, κινδυνεύει από τις διαδηλώσεις, κινδυνεύει από τη λαϊκή παρέλαση, από τη λαϊκή παρέμβαση στις παρελάσεις. Μας είπε ο κ. Πρωθυπουργός πριν στην ομιλία του στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι ακόμα και από τις εκλογές κινδυνεύει η έκτη δόση. Επιτρέψτε μια απορία. Πότε ακριβώς τελειώνουν αυτά τα έρματα διαθέσιμα τα ταμιακά της χώρας? Διότι διαρκώς τελειώνουν και όλο και υπάρχουν από ό,τι φαίνεται. Η εκταμείωση των δόσεων αποδεικνύεται ότι είναι ένα εργαλείο, ένα πρόσχημα για να επιβάλλονται διαρκώς πρόσθετες περικοπές στον ελληνικό λαό. Γιατί δεν βλέπω ανάλογη ανησυχία σαν αυτή που κάθε φορά έχουμε κινητοποιήσει ή πιθανότητα εκλογών με αυτό που συνέβη χθες. Με την αναστολή εκταμείευσης της έκτης δόσης που ανακοίνωσαν χθες Μέρκελ και Σαρκοζή. Και κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης, δεν ξέρω αν θα πάρετε ψήφο εμπιστοσύνης από την κοινοβουλευτική σας ομάδα. Επισημαίνω βέβαια το γεγονός ότι ήδη επισήμως είστε με 152, ότι είναι πάνω από 10 αυτοί που τις τελευταίες μέρες έχουν αμφισβητήσει δημόσια την επάρκεια και την ικανότητα της σημερινής κυβέρνησης να εξακολουθεί να κυβερνά. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στην ψηφοφορία. Είναι δικό σας θέμα. Βρείτε τα μεταξύ σας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η αναντιστοιχία, η πανθομολογούμενη αναντιστοιχία σε αυτό που ψήφισε ο ελληνικός λαός το 2008 και σε αυτό που υφίσταται σήμερα. Όχι λοιπόν κύριε Παπανδρέου, δεν σας έδωσε αυτή τη λαϊκή εντολή ο λαός. Δεν σας έδωσε τη λαϊκή εντολή να διαλύσετε την κοινωνία και να εκχωρήσετε κυριαρχικά δικαιώματα και να παίζετε με τις τύχες της χώρας. Και παρεπιπτόντως, τι ήταν αυτό που κάνατε προχθές? Μια μέρα, δύο μέρες πριν την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, την ώρα που καταραίει η κυβέρνηση, να καλείτε και τους τρεις αρχηγούς των όπλων και τον αρχηγό ΓΕΘΑ και να τους δίνετε απολυτήριο. Παίζετε επικίνδυνα παιχνίδια και σε σχέση με τις σχέσεις με το Ισραήλ και με την Τουρκία, επικίνδυνα παιχνίδια. Και κύριοι συνάδελφοι, εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι ο ελληνικός λαός είναι ο κυρίαρχος και το μόνο σχέδιο εθνικής σωτηρίας είναι να δοθεί επιτέλους ο λόγος στο λαό. Να αποφασίσει ποια κυβέρνηση, με ποιο πρόγραμμα και με ποια προοπτική εξόδου από την κρίση.